Μια δράση την οποία είχα από καιρό στο μυαλό μου. Είχα δει ότι είχε γίνει κάπου στην Πορτογαλία και είπα γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς εδώ πέρα, πόσο μάλλον σε μια χώρα που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα γύρω από την ευαισθητοποίηση και από το σεβασμό στους ανθρώπους με αναπηρία. Είναι ένα στενάχωρο φαινόμενο, ένα φαινόμενο που ο καθένας παρκάρει σε θέσεις στάθμευσης με άτομο, δηλαδή με αναπηρία, άτομο που περνάνε πραγματικά δύσκολα στις καταστάσεις και τους έχει διευκολύνει λιγάκι η πολιτεία ορίζοντας κάποια σημεία όπου μπορεί να παρκάρει για να μην χρειάζεται να ψάχνουμε και να δυσκολευόμαστε ακόμη περισσότερο, γιατί ας πούμε εγώ προσωπικά έχω περιορισμό στην ώρα, επειδή έχω προβλήματα υγείας, υπάρχουν μηχανήματα, πρέπει να γυρίσω στο σπίτι, θέλω να μπορώ να κατέβω στην πόλη και να βρω όσο δυνατόν συντομότερα πάρκινγκ. Όταν ο άλλος για λόγους προσωπικούς του δεν θέλει να ψάχνει, βαριέται, το παραμικρό, δεν ξέρω από ποιοι μπορεί να πει λόγοι, θεωρεί ότι δεν πειράζει να το αφήσω σε μια τέτοια θέση για μισή μία ώρα. Είναι επίσης και αυτή που είναι μια καινούργια μόδα. Λειτουργούν με τα αλάρμ. Βάζουν τα αλάρμ, παρκάρουν σε αυτή τη θέση στάθμευσης, το αφήνουν 5, 10, 15 λεπτά και όταν εγώ περιμένω και ρωτάω γιατί το έκανες αυτό. Εδώ δίπλα πετάχτηκα, ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να παρκάρω και πρέπει να σε ανοίξω την πορεία μου. Δεν είναι λύση το ότι το άφησες για 10-15 λεπτά. Οπότε απαντάμε σε αυτήν την διπλά ηρωνική κίνηση των οδηγών με έλλειψη σεβασμού και αφήνουμε αμαξίδια σε χώρους όπου αυτοί κινούνται με ένα σημείωμα που λέει επιστρέφω σε 5 λεπτά. Είναι η αγαπημένη τους ατάκα, όση ώρα και να αργήσουν. Ναι, εδώ δίπλα πετάχτηκα 5 λεπτά και έκανα, πώς κάνεις έτσι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μας απαντάμε και τους δείχνουμε πόσο λάθος και άσχημο πράγμα είναι.